Τελικά, από όλα φαίνεται ότι έχει ο Μπαξές αυτής της καινούργιας μεταμνημονιακής εποχής. Δείτε, το απροκάλυπτο εμπόριο ελπίδας, στο οποίο σταθερά επιδίδεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μα δεν σταμάτησε και ποτέ. Ο στόχος της γεωστρατηγικής αναβάθμισης και του ηγετικού τάχατες ρόλου της χώρας στην περιοχή συνεχίζει κανονικά να βομβαρδίζει τη συνείδηση του λαού μας, ώστε να τον αποδεχτεί και να τον στηρίξει. Και τώρα τελευταία, μια νέα, μεγάλη, απίστευτη ανακατοσούρα στο αστικό πολιτικό σκηνικό που εξελίσσεται μπρος τα μάτια του λαού με χοντρά παζάρια και πολλές μετακινήσεις βουλευτών με τέτοια μάλιστα ευκολία σαν να αλλάζουν βαγόνι στο μετρό, δείχνοντας ότι από την κεντροδεξιά ως την κεντροαριστερά πόσο είναι, μόνο ένα τσιγάρο δρόμος. Άντε, και μια ψήφος εμπιστοσύνης. Για να δούμε τώρα αυτό το εμπόριο απατηλής ελπίδας που το συντηρεί και το διαφημίζει η κυβερνητική προπαγάνδα, μιλώντας για θετικά μέτρα που μένουν τάχα για το υπόλοιπο της κυβερνητικής θητείας. Στην καλύτερη περίπτωση δεν είναι τίποτα άλλο από κάποια λίγα ψίχουλα φιλανθρωπίας που μπορεί και να πέφτουν κάπου από το τραπέζι της πλουτοκρατίας, που όλα και όλα η κυβερνητική πολιτική το στρώνει πλουσιοπάροχα με την πολιτική της. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύει και για ποια θετικά μέτρα μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν η μηχανή της αντιλαϊκής πολιτικής λειτουργεί κανονικά και με τρεις μάλιστα κινητήρες των τριών μνημονίων? Και αυτή η κοροϊδία στο λαό δεν γίνεται πιο μεγάλη όταν αυτόν τον λαό τον έχεις δεσμεύσει για ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, ή όταν αποδέχεσαι και υποδέχεσαι την ασφικτική επιτροπή? Διαφημίζεται για παράδειγμα την αύξηση του κατώτατου μισθού της πείνας, για 1-2 ευρώ τη μέρα δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε. Αλλά το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και δεν λέτε ότι με το μνημονιακό νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου ο εκάστοτε υπουργός έχει το δικαίωμα όχι μόνο να αυξάνει λίγο, αλλά και να μειώνει όποτε και όσο θέλει τους βασικούς μισθούς για χάρη της ανταγωνιστικότητας των μεγαλοεπιχειρηματιών. Γιατί άραγε όλοι εσείς οι θειασότες της ελευθερίας εμποδίζετε τους εργαζόμενους με κάθε τρόπο να παλέψουν για το μισθό τους? Τι φοβάστε, μη φτωχύνουν οι μεγαλοεργοδότες? Την ίδια στιγμή οι οφειλές των λαϊκών οικογενειών σε τράπεζες, σε φορείες και δήμους ολοένα αυξάνουν από την ακρίβεια και τη φοροεπιδρομή που όχι μόνο δεν κοπάζουν αλλά εντείνονται. Από την ανεργία, την απληρωσιά και τη μισή δουλειά που σπάνε κόκαλα, ειδικά στους νέους των λαϊκών οικογενειών, και με τη θηλιά των πληστηριασμών να σφίγγει όλο ένα γύρω από τα λαϊκά σπίτια που βλέπουν πια την όποια προστασία διαρκώς να απομακρύνεται. Ξέρετε κάτι? Τώρα είναι που δεν βγαίνουν οι λαϊκές οικογένειες και γι' αυτό δεν μπορούν και δεν πρέπει να περιμένουν τα ψίχουλά σας. Γιατί τα παίρνει ο άνεμος της αντιλαϊκής πολιτικής σας πριν ακόμα τα πάρουν καλά-καλά. Τώρα είναι που δεν βγαίνουν οι λαϊκές οικογένειες και γι' αυτό δεν πρέπει να συνηθίσουν στη φτώχεια στην οποία τους εκπαιδεύεται συστηματικά και μεθοδικά, για να μην βλέπουν ότι γύρω τους ο πλούτος αυξάνει από τη δική τους τη δουλειά και την ίδια ώρα η φτώχεια τους μεγαλώνει. Τώρα είναι που πρέπει να διεκδικήσουν ό,τι χάσαν και ό,τι τους ανήκει. Τώρα είναι που πρέπει αποφασιστικά να δυναμώσουν το ΚΚΕ που το έχουν πάντα δίπλα τους και το ξέρουν, και να μην χαραμίζουν την ώρα τους και τη ζωή τους ψάχνοντας διαφορές στα αστικά κόμματα, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχουν. Τώρα είναι που πρέπει να παραμερίσουν το καρότο της απάτης που τους δίνεται.
Τώρα είναι που πρέπει να πεισμώσουν από την κυβερνητική καταστολή και τον αυταρχισμό, σαν και αυτόν που δείχνεται στους εκπαιδευτικούς που παλεύουν για τα δικαιώματά τους στη δουλειά. Καταστολή που δεν είναι δύναμη, αλλά δυναμία. Γιατί φοβερίζει όποιος φοβάται. Γιατί όταν είναι να δώσετε στο κεφάλαιο, εκεί γίνεστε όλοι κουβαρντάδες. Επιδοτήσεις και κίνητρα, φόρα, απαλλαγές και προνόμια τα δίνετε με τη σέσουλα στο κεφάλαιο. Αυτό δεν λέει η πείρα? Αυτή δεν είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων? Όσο για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, ξέρουμε πια πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Αναβάθμιση και επέκταση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στην περιοχή σημαίνει, σαν και αυτή που έγινε στη δεκαετία του 90 και σκόρπισε ανεργία και φτώχεια, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Και διαβατήριό της, αυτή η αναβάθμιση έχει τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είναι το κλειδί, το χρυσό κλειδί για τους συνολικότερους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Και για να έχουμε και καλό ρώτημα δηλαδή. Τους σχεδιασμούς αυτούς δεν τους υπηρέτησαν με συνέπεια και προσήλωση είτε χώρια είτε αντάμα τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Καμένος, μετατρέποντας την Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση? Ή μήπως αυτούς τους σχεδιασμούς τους αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία? Ή μήπως τους αμφισβητούν όσοι ψαρεύουν στα θολά νερά του εθνικισμού και του φασισμού? Άχνα! Κιχ δε βγάζουν όλοι αυτοί για το ΝΑΤΟ, γιατί όλοι τους το παιχνίδι των υπεριαλιστών παίζουν και στη χώρα μας και στη γειτονική χώρα, και το μόνο που ζητούν είναι περισσότερα ανταλλάγματα και τίποτα άλλο. Τη Συμφωνία των Πρεσπών που τη διαφημίζετε τρομάρα σας και σαν προοδευτική, την ήθελαν, την επέβαλαν και μάλιστα αυτό το γράψαν και με άρθρο μέσα στη συμφωνία, στο δεύτερο άρθρο της συμφωνίας. Την ήθελαν λοιπόν και την επέβαλαν με κάθε τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα δικά τους συμφέροντα που κοντράρονται άγρια με αυτά της Ρωσίας ή της Κίνας. Πρόκειται, για να μην ξεχνιόμαστε, για τους ίδιους εκείνους που ενώ αιματοκύλησαν τα Βαλκάνια και πυροδότησαν όξιναν τις εθνικιστικές διαιρέσεις και τα μίση, ξαναχάραξαν τα σύνορα με το αίμα των λαών στην περιοχή, εμφανίζονται τώρα σαν τα περιστέρια της ειρήνης και σαν εγγυητές της ασφάλειας της περιοχής. Και είναι τόσο πια απροκάλυπτη η στήριξη των υπεριαλιστών στο ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι αυτοί και Τραμπ και Μέρκελ που παρελάζουν και επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι που πρώτοι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ποτέ δεν τους χαλά χατήρια, κυλοποιεί πάντα όλες τις δεσμεύσεις της απέναντί τους. Συμπέρασμα, αν με την εσωτερική σας πολιτική, την οικονομική αλλά και την υπόλοιπη, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεστε το χρήσιμο συντηρητικό για τη διατήρηση ενός συστήματος σάπιου και βάρβαρου, τότε με την εξωτερική σας πολιτική έχετε μετατραπεί στο καλύτερο λευκαντικό του υπεριαλισμού που συνεχίζει να ματώνει τους λαούς. Μετά από όλα αυτά βέβαια, αυτονόητα, το ΚΚΕ καταψηφίζει την κυβέρνηση όπως και όποιον άλλον έχει αντιλαϊκή πολιτική. Το ζητούμενο όμως είναι να την καταψηφίσει και ο ίδιος ο λαός. Και με τους αγώνες του και με την ψήφο του όποτε γίνουν εκλογές. Ευχαριστώ.